Όταν το 2010. Χρειάζεται και τώρα. Το σχέδιο πρέπει να έχει βάση. Εσείς θεωρείτε ότι η Ευρώπη ήταν ευεπίφορη σε αλλαγές και δεν γίνανε, διότι ο Παπανδρέου δεν πήγε να κάνει κάτι. Οι μάχες που χάνονται είναι εκείνες που δεν δίνονται. Η βάση ενός τέτοιου σχεδίου δεν μπορεί παρά να είναι η ακύρωση της πολιτικής, της εσωτερικής υποτίμησης και της κοινωνικής λιτότητας, η δυνατότητα να προστατεύσεις αυτούς που έχουν πληγεί περισσότερο, η δυνατότητα να προχωρήσει την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όλο αυτό το απεταξάμιν όσο αφορά τις εκλογές. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα και τα αδιέξοδα έχουν δημοκρατία. Οι εκλογές δεν είναι κακό πράγμα. Ναι. Στο βαθμό που φτάνουμε σε αδιέξοδα. Όταν το 25% του ΑΕΠ έχει χαθεί μέσα σε 3 χρόνια, και μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι ο κ. Σαμαράς το αναγνώρισε, και βεβαίως μάλλον για κάποιο λάθος είπε μετά ότι σε αυτό συνέβαλε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας και ήταν κάτι καλό. Όταν έχει χαθεί λοιπόν το 25% του ΑΕΠ, όταν αυτό δεν έχει γίνει ούτε καν στην πάλε ποτέ Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια της διάλυσης της, ούτε στη Γερμανία, όταν έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους και η ανεργία συνεχώς ανεβαίνει, και για να μην σας δημιουργεί, γιατί ξέρετε υπάρχει επιλογή στοιχείων, παίρνεις πόσοι προσλήφθηκαν, πόσοι απολύθηκαν, δεν μετράς τις γυναίκες, οι οποίες μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και λες πάω καλά. Εδώ βρισκόμαστε σε μια διαδικασία, έχουμε μπει σε μια διαδικασία πλέον, όχι δεν λέω ότι ο κύριος Σαμίδης, έχουμε μπει σε μια διαδικασία διάλυσης των μικρομεσαίων, δεν υπάρχουν πια, και έχουμε μπει και σε μια διαδικασία που μας κάνει βέβαια και εντύπωση, όπου βγαίνει το πίον από την πληγή η οποία υπήρχε τόσα χρόνια. Και γιατί υπήρχε αυτή η πληγή? Γιατί το κράτος ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής, αυτός ο οποίος ήταν ο πελάτης και τα λοιπά. Άρα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Διαπιστώσεις. Σε αυτές λοιπόν τις αλλαγές. Εσείς για τον κρατισμό πρέπει να πάρει θέση. Δεν έχετε πάρει θέση για τον κρατισμό. Εμείς έχουμε πάρει θέση πάρα πολύ ισχυρή, η οποία λέει, αν θέλετε, επιτελικό κράτος, ευέλικτο και αποτελεσματικό, περισσότερο δημόσιο, περισσότερη κοινωνία. Αυτό σε 2 γραμμές. Από εκεί και πέρα να κάτσουμε να το αναλύσουμε. Κύριε Βίτση, ο ρόλος σας αυτή τη στιγμή, ο ρόλος του τομέα, μετά από 4 χρόνια φυσιών του ελληνικού λαού, που πράγματι μειώθηκε το ΑΕΠ 25%, έχουμε για πρώτη φορά ανάσχεση της ύφεσης, που έχουμε για πρώτη χρονιά πρωτογενές πλεόνασμα, που έχουμε για πρώτη φορά μια αχτίδα ελπίδας να φέγγει, εσείς λέτε τώρα, μετά από 4 χρόνια, όλα αυτά να τα πετάξουμε και να ξαναρχίσουμε τα πειράματα από την αρχή. Αυτό λοιπόν δεν είναι πρόταση εμείς για έξοδο, λέμε, είναι επιστροφή στο 2009. Όσο συνεχίζεται, δεν θα επιστρέψουμε ποτέ στις πολιτικές του πάντων. Στην αρχή της κρίσης. Λέω λοιπόν ότι αυτό που εμείς επιδιώκουμε είναι αυτά που λέγαμε από το 1990, το 1997, που έγινε μια σοβαρή συζήτηση, γιατί ήταν η χρονιά που ξεκινούσε η πορεία προς την ΟΝΕ, ότι πάτε λάθος. Δεν είναι στραβός ο γυαλός, στραβά αρμενή η πόρα. Κυρία λογική, εμείς λέμε ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν, και γι' αυτό καταθέτουμε και ένα συγκεκριμένο. Παρακαλώ, επειδή έχουμε μόνο ένα λεπτό, να πει μια τελευταία. Μια κουβέντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα φανεί στην προεκλογική περίοδο, πορεύεται προς τις ευρωεκλογές με μια συμμαχία με την Ευρωπαϊκή Αριστερά, με περιθωριακά κόμματα τα οποία αμφισβητούν τα θεμέλια της Ευρώπης. Και αμφισβητούν τα θεμέλια της Ευρώπης, και στον Τιλίν και πρόσφατα αμφισβητούν ακόμα και αν η επιλογή του εθνικού νομίσματος πρέπει να είναι δεσμευτική. Πρώτον. Δεύτερον, εγώ πιστεύω ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα είναι θετικό για τη Νέα Δημοκρατία. Και τρίτον, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι πηγαίνοντας προς τις ευρωεκλογές ότι δεν υπάρχει πλέον σε αυτό το σκηνικό χαλαρή ψήφος. Η ψήφος στις ευρωεκλογές έχει σοβαρές συνέπειες. Άρα θα πρέπει να το συζητήσουμε. Κοιτάξτε, καλά, ό,τι και να. Παραδοσιακά όμως υπάρχει μια χαλαρότητα στις ευρωεκλογές. Δεν είμαστε σε παραδοσιακές εποχές. Δεν είμαστε σε παραδοσιακές εποχές. Δεν είμαστε σε παραδοσιακές εποχές. Συμφωνώ πλήρως. Με την έννοια ότι η κυρία Σπαγκοπούλου θα προωθήσει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά ότι οι ευρωεκλογές
δεν μπορούν να είναι ίδιες με τις ευρωεκλογές των προηγούμενων ετών. Δεν μπορούν. Έχουν να κάνουν με διακυβεύματα που αφορούν και την Ελλάδα και την Ευρώπη. Και εμείς θα συνεχίσουμε είναι πρόβλημα να για το ΣΥΡΙΖΑ οι ευρωεκλογές όλα αυτά που έκανα σήμερα. Το έχετε σκεφτεί μήπως είναι πρόβλημα τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών για το ΣΥΡΙΖΑ? Αφήστε και θα το δούμε. Καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Άντε.